Τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου που δρούσε ο 53χρονος κατηγορούμενος με καταγωγή από το Αγρίνιο, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση βιασμού και εκπόρνευσης 12χρονης, προσπαθεί να ρίξει αστυνομία και να ταυτοποιήσει αυτούς που βίασαν το ανήλικο κορίτσι για μικροποσά. Ο αριθμός των παιδόφιλων που ενδιαφέρθηκαν για να συναντήσουν την ανήλικη σοκάρει, σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, είναι πάνω από 200 στον αριθμό. Η 12χρονη ήταν μέλος μιας πολύτεκνης οικογένειας που αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η ίδια καθώς και η μητέρα της εργάζονταν στο μίνι μάρκετ που διατηρούσε ο φερόμενος δράστης στα Σεπόλια. Η δικηγόρος της 12χρονης, Ασπασία Ταραχοπούλου, μίλησε για την ψυχολογική κατάσταση της ανήλικης. Η 12χρονη είναι άσχημα. Ψυχολογικά. Ναι. Έχουν και η οικογένειά της όλη. Έχει γίνει καταγγελία σχετικά με όλα αυτά στο ανηλίκο. Ο ίδιος είχε καταφέρει να χτίσει ένα προφίλ υπεράνω υποψίας, οικογενειάρχη κοινωνικού ατόμου με πολιτικά ενδιαφέροντα και δραστηριότητα, καταστηματάρχη και πιστού, καθώς εκτός όλων των άλλων επαφών που επιχειρούσε να διατηρήσει, φρόντιζε να έχει παρουσία και στην εκκλησία. Ήταν μάλιστα και επίτροπος σε ναό κοντά στο σπίτι του. Είχε εκδιωχθεί από τη θέση του επίτροπου όταν ο εφημέριος αντιλήφθηκε ότι ο 53χρονος διαφήμιζε τη δραστηριότητά του αυτή και την πόσταρε στα social media. Για να ξυπνήσουμε και να καταλάβουμε ότι σήμερα το δικό μου παιδί, αύριο το δικό σου παιδί και μετά αύριο κάποιο άλλο. Ναι, είναι μια ακραία περίπτωση αυτή που βλέπουμε τώρα. Είναι μια οικογένεια με 8 παιδιά. Η μαμά έχει χάσει αυτό που λέμε το μπαλάκι και προσπαθεί να βρει τρόπους. Το παιδί βρήκε το κινητό άνετα μέσα από αυτή τη διαδικασία δυστυχώς για τα χρήματα που της έδιναν προκειμένου να την ελεγάσουν. Τα κινητά είναι ένα δελεάρ στα παιδιά δυστυχώς που τα φέρνουν κοντά τους γιατί. Με αυτόν τον τρόπο, ενώ οι γονείς ενδεχομένως λένε όχι στο κινητό, κάποιοι επιτίδιοι προσπαθούν να τα δελεάσουν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι πάση υποψίας που εκμεταλλεύονται παιδιά με τέτοιο τρόπο, τόνισε ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος. Αυτό το παιδί λοιπόν είναι θύμα μιας κατάστασης, μιας οικογένειας η οποία από αυτά που ξέρω και θα προσέχω πάρα πολύ τι λέω και τι λέμε, δυσλειτουργική. Που ενδεχομένως να μην πήρε χαμπάρι, τι συμβαίνει γύρω της, το τι γίνεται με το παιδί της κλπ. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι δυστυχώς, το έχουμε πει πολλές φορές, υπεράνω πάσης υποψίας, υπάρχουν πάρα πολλοί μέσα στην ελληνική κοινωνία, όπως και διεθνώς, έχουν φτάσει και έχουν κάνει μέχρι και συστήματα συνέργειας. Η αστυνομία κάνει φύλο και φτερό τον υπολογιστή του και το κινητό του 53χρονου για να δουν αν υπάρχουν και άλλα θύματα. Η αστυνομία ανοίγει την βεντάλια των ερευνών και μάλιστα εξετάζει το ενδεχόμενο να μην είναι η 12χρονη το μόνο θύμα του 53χρονου, αλλά να υπάρχει πίσω του ένα ολόκληρο κύκλωμα παιδόφιλων.